Καλημέρα φίλοι του καναλιού. Πέσαμε εδώ πέρα στην οδό Ιωνος Δραγούμη που πήγαμε χθες και στην οδό Καράνου. Εδώ πέρα, παιδιά, δείτε λίγο το κτίριο της Εμπορικής Τράπεζας. Κοιτάξτε. Καβάλα. Και δεξιά το κτίριο που τώρα παραδόθηκε. Προχθές. Ιωνος Δραγούμη, δείτε το βιντεάκι το χθεσινό, παιδιά. 397. Λοιπόν, εδώ η οδός Καράνου. Εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ εκείνον τον κύριο που πίνει τον καφέ του. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Είσαι ωραίος. Ευχαριστώ πολύ για το subscribe. Ευχαριστώ που παρακολουθείς τα βιντεάκια μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια, Σπύρο. Γεια. Δυνάμει. Μπράβο, λοιπόν. Πάμε. Εδώ, οδός Καβρίτη. Εδώ κάνουν έργα ανακαίνιση του αρτοπίου του Φελαχίδη. Εδώ πέρα το γωνιακό. Εδώ είναι η οδός Καράνου. Ωραία, και πάμε. Εδώ το πάρκινγκ του Αγίου Γεωργίου. Όπως είπαμε, χθες είναι. Δείτε το χθεσινό βιντεάκι. Ιώνος Δραγούμη και Αριστοτέλους. Εντάξει. Εδώ είναι η δημοτική αγορά Καβάλας. Ο κόσμος κυκλοφορεί, ωραία. Και πάμε. Παιδιά, σήμερα έχει μεγάλη κίνηση. Μεγάλη κίνηση αγορά, εδώ τα φρούτα. Κοιτάξτε εδώ τα φρούτα και τα φαρμακείο. Εδώ πέρα και το αρτοπείο το Στάχη και το χθιοπολείο του Πούλη Μαρκόπουλου και εκεί το κοτέτσι. Κοτούλα λέει, κοτούλα. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, και από εδώ το στενάκι. Να πούμε, παιδιά, αυτή η οδός, μήπως είναι η οδός Φωτιλά, Φωτιλά, γιατί η Φωτιλά είναι αυτή. Αυτή πώς να την βρούμε, να την πούμε πάροδος Ιώνος Δραγούμη ή πάροδος Αμίντα. Ωραία, πάμε λίγο από εκεί. Πείτε, παιδιά, ότι είναι συνέχεια της οδού Φωτιλά και θα την γυρίσουμε από εκεί. Λοιπόν, σήμερα θα γυρίσουμε την οδό Φωτιλά και Φιλότα. Ταιριάζουν, είναι αναγραμματισμός αυτοί οι δύο οδοί. Άμα τους αναγραμματίσεις, είναι Φωτίλα και Φιλότα. Θα σας πω τι ακριβώς ήταν αυτή. Ο Φωτίλας και ο Φιλότας. Ωραία, λοιπόν, οδός Αμίντα. Οδός Αμίντα, παιδιά. Οδός Αμίντα, εδώ είναι το τακούνι πικεφί, ωραία. Οδός Αμίντα, τα έργα και το αέριο που γίνεται εκεί, Αριστοτέλους το είδαμε χθες. Η δημοτική αγορά από μια άλλη γωνία. Και λοιπόν, πάμε. Αν εδώ είναι πάροδος, όχι. Είναι η συνέχεια της οδού Φιλότα, θα πούμε. Και εδώ τα κινέζικα. Και μια γάτα, πανέμορφη γάτα. Που κυκλοφορεί. Να το, εκεί, Σκλαβενίτης, παιδιά, Σκλαβενίτης και φύγαμε. Να δούμε και εδώ τι είναι. Έχω ένα βιντεάκι, παιδιά, οδός Αμίντα και βγαίνω από εκεί, Τρέχω τα διέξοδο, δείτε. Δείτε. Τι λέει εδώ, λινό. Μεταφερθήκαμε Ομονίας 23. Φύγαμε. Εδώ, υποδήματα Γιώργος. Γεια σου. Παιδιά, υπέροχο καραβάκι εδώ πέρα. Ελληνικό καραβάκι, υπέροχο. Τέτοια στολίζανε τα Ηλιούγεννα. Όχι τα Χριστούγεννα, τα Ηλιούγεννα. Μετά έγιναν τα δέντρακια. Χαιρετούμε τα παιδιά, γεια σας. Ωραία, οδός Φιλότα και Φωτίλα σήμερα. Το Στάχι εκεί πέρα. Ωραία, ο κόσμος εδώ που κυκλοφορεί. Ένα το κτίριο εδώ πέρα που το δώσανε. Το δώσανε σε. Θα το εγκαινιάσουν. Εκεί παλιά ήταν η Millennium, παιδιά, Nova Bank, θυμάστε. Παλιά. Και πάμε, οδός Φωτίλα, γεια σας. Το Στάχι, αρτοποίηματα Στάχι. Να δούμε εδώ. Αυτά είναι τα μακαρόν, μακαρόν. Τα λένε. Τέλεια, πολύ ωραία. Ωραία. Η αγορά, εδώ κινείται η αγορά. Γυρίζεται, εκεί είναι τα Πάπελικ. Τα αλλαντικά Ανανιάδη. Όχι, συγγνώμη, ο καφές Ανανιάδη. Και το κτίριο της Alpha Bank. Ωραία. Στάχι, όπως είπαμε. Και εδώ κατεβαίνει ο αρτοποίηματα. Αρτοποίηματα. Λοιπόν, οδός. Φωτίλα είναι εδώ. Φωτίλα. Τι έχουμε εδώ. Τα μαγαζιά, παιδιά, δείτε, εδώ είναι η Παπαγιάννου, παιδιά, Χριστόφορος Παπαγιάννου. Και ο Γιάννης Παπαγιάννου, γεια σου, γεια σου Παπαγιάννου, παιδιά, γεια σας. Τα υδραυλικά για την Καβάλα. Εδώ σου Φωτίλα, ξέρετε τι θα κάνουμε. Επειδή έχει πάροδο εδώ, θα πάμε την πάροδο και θα βγούμε από εδώ, από την Alpha Bank. Και η Φωτίλα είναι αυτή, μέχρι εκεί τελειώνει, παιδιά, τη Φιλελλήνων. Ξέρετε τι θα κάνουμε, ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι πάρκινγκ. Ξέρετε, ωραία, ας πάω από εδώ. Λοιπόν, θα ανεβώ έτσι τώρα από εδώ. Εντάξει, θα βγω λίγο αμμόνια για να πάρω και τα στανάκια αυτά. Γιατί στο κανάλι μου έχω και τις οδούς και τα σκαλάκια και τους παρόδους και τα διέξοδα. Τα οποία η Google Earth δεν τα έχει. Τα έχω εγώ. Ωραία, εδώ. Ήδη γίνει Παπαγιάννου, παιδιά. Εδώ έχει και άλλο κατάστημα. Χριστόμος Γίνης εκεί πέρα. Ωραία. Ιώνος Δραγούμη, Παπαγιάννου και τα λοιπά τα μαγαζιά. Δείτε εδώ τα μπέλες. Δείτε, παιδιά, τα μπέλες τι ακριβώς υπάρχει. Εδώ είναι η Alpha Bank. Πολύ ωραίο κουτουκάκι εδώ, τα ταβερνίτσα. Εδώ. Τι λέει, μπαγιαντέρα. Μπαγιαντέρα, ωραία, τέλεια. Και σκόρδα.
Κοιτάξτε τι ωραία. Αμάνι, δεν όχι, όχι. Έγινε. Ωραία. Γεια σας. Πολύ ωραίο κουτουκάκι αυτό, παιδιά. Πήρα και δύο εγγραφές, τρεις. Από τις κοπέλες και από τους κυρίους εδώ πέρα. Τους ευχαριστώ πολύ. Εγγραφή κάντε και εσείς, παιδιά. Εδώ τι έχουμε. Α, εξέλιξη λέει. Εξέλιξη. Όχι, μια κουκουβάγια. Α, εδώ παιδιά είναι το σοκάκι. Σοκάκι. Ένα μαγαζί το σοκάκι που εδώ πέρα, παιδιά, ήταν η παλιά βιβλιοθήκη Καβάλα. Ξέρετε τι. Από εκεί, νομίζω εδώ ήταν η βιβλιοθήκη της Καβάλα. Νάτο, νάτο. Κληρική βιβλιοθήκη. Εδώ ήταν η παλιά βιβλιοθήκη της Καβάλα και η Αθανασιάδη μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Λέσχη. Και μετά από τη Μεγάλη Λέσχη έγινε το καινούριο κτίριο εκείνο που είναι τώρα και βρίσκεται εκεί η καινούρια βιβλιοθήκη της Καβάλα, παιδιά. Ωραία, εδώ πέρα βγήκαν οι σκαλωσιάς εδώ πέρα τα προστατευτικά και δόθηκε σε κυκλοφορία, παιδιά, επιτέλους η οδός Ιόνος Δραγούμη. Εντάξει, ωραία. Συνεχίζουμε. Εδώ, παιδιά, έχει απεινοδοτή. Ετοιμάζω ένα βιντεάκι με απεινοδοτές στην Καβάλα. 11 απεινοδοτές είχε η Καβάλα και τώρα είδα προχθές το χάρτη με τους απεινοδοτές και είναι 13. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εκεί πέρα οδός Ομονίας, να τη δούμε λίγο. Εδώ είναι τα Honda Center για τις γυναίκες. Ωραία, οδός Ομονίας. Είναι όλοι αυτοί. Δείτε, παιδιά, οδός Ομονίας. Ωραία. Να, παιδιά, εκεί είναι τα πιρουέτ. Τα πιρουέτ είναι εκεί. Το σιρτάκι στην πλατεία μας που χορέψαμε το 7 Ιουλίου πέρσι, δείτε το βιντεάκι. Σιρτάκι είναι Καβάλα Square. SY σιρτάκι είναι Καβάλα Square. Δείτε το βιντεάκι, παιδιά, μέσα από το κανάλι μου. Ψάξτε το. Σιρτάκι είναι Καβάλα Square και δείτε με το πιρουέτ. Χορέψαμε σιρτάκι στην πλατεία μας με το πρόγραμμα Erasmus. Χωρίς από Φιλανδία, Τσεχία και Ελλάδα στην πλατεία μας. Δείτε το βιντεάκι, παιδιά. Σιρτάκι είναι Καβάλα Square, εντάξει. Ωραία. Αφού βγήκαμε το στενό από τη βιβλιοθήκη, πάμε να κάνουμε και το άλλο στενό τώρα. Από εδώ για να πάρουμε όλη την οδό Φιλότα. Εδώ ασφάλεια Generali, και εδώ. Και είναι και η Alpha Bank. Η Alpha Bank με τον απεινιδωτή έξω στην πόρτα της. Αν κόψω τις συντάξεις, να ξέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Γιατί οι απεινιδωτές, παιδιά, γιατί οι απεινιδωτές είναι έξω από τις τράπεζες. Γιατί έχει απεινιδωτές έξω από την τράπεζα Alpha Bank και έξω από την Πειραιώς έχει απεινιδωτή. Έξω από την Ιωνική εκεί πέρα ποια είναι. Eurobank έχει απεινιδωτή στην οδό Ύδρας. Έχει απεινιδωτές γιατί από τα καρδιακά, από τις καρδιακές προσβολές που παθαίνουν οι συνταξιούχοι με το κόψιμο των συντάξεων και τον δώρο Χριστουγέννων, όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει απεινιδωτής να τον επαναφέρει στη ζωή. Καταλάβατε πόσο εγκληματική είναι εγκληματικές οι κυβερνήσεις. Θα ρωτήσω εδώ. Θα ρωτήσω, είναι εγκληματικές οι κυβερνήσεις και κόβουν τις συντάξεις και βάζουν απεινιδωτές έξω από τις τράπεζες. Και στην Πειραιώς έχει στο Φάληρο και εδώ απεινιδωτή είδαμε στην οδό Ομονίας, στην Αλφα Μπανκ και στην οδό και στην Ύδρας. Στην Eurobank. Καταλάβατε, όλα απεινιδωτές. Η Alpha Bank δεν θα έχει απεινιδωτές. Παιδιά, δείτε τα καταπιστεύματα της Alpha Bank. Δείτε. Εντάξει, 7 τρισεκατομμύρια. Τα χρήματα του έθνους των Ελλήνων στην Παγκόσμια Τράπεζα που έχει η Ελλάδα στην Alpha Bank. Πειραιώς 13 κτλ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ήταν η Κινέζικη γωνιά. Από εδώ έπαιρνε η θεία μου και η μάνα μου φωτιστικά. Χειροποίητα, να ήταν τα Κινέζικη γωνιά του Ξανθόπουλου. Εγγραφή στο κανάλι, παιδιά, subscribe. Κάντε γραφή, subscribe, κοιτά, κάτω αριστερά, όχι, κάτω δεξιά κάνετε. Κάτω δεξιά, subscribe, κάτω δεξιά. Χειροποίητα με το χέρι, χειροποίητα, κάνε subscribe. Ευχαριστώ πολύ, είσαι ωραίος, μπράβο. Ωραία. Κινέζικη, να, οδός Φωτήλα 10. Ο Φωτήλας ποιος ήταν, παιδιά? Ο Φωτήλας ήταν ένας Έλληνας πολιτικός και επαναστάτης της επανάστασης του 1821. Από την Αχαΐα ήταν ο Φωτήλας. Και γι' αυτό πήρε και το όνομά του. Φωτήλας. Ωραία. Από Α, άρχισε το μικρό του από Α, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, ωραία. Οδός Φωτήλα, εδώ με τα κεντήματα. Να. Και αυτό τι είναι. Φτούφτου σκόρδα. Χιονάτηκε η 7 βαρβάτη. Χιονάτηκε η 7 νάνη. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραίο αυτό. Κοιτάξτε. Τέλειο, Εδώ, Κινέζικη γωνιά Ξανθόπουλος πρώην. Και τώρα είναι το Αμπαζούρ. Αμπαζούρ λέγεται τώρα. Αμπαζούρ, ωραία. Ψηλικά ιδιαιραπτικής, χάντρες. Θαλασσίες χάντρες. Ωραία, αυτή είναι. Ωραία, το χαμόγελο του παιδιού εδώ πέρα, το χαμόγελο του παιδιού. Και αυτή η οδός, παιδιά, ήταν η οδός Φωτήλα. Μια πολύ μικρή οδός που ταιριάζει με την οδό Φιλότα που πάμε να τη γυρίσουμε τώρα. Παιδιά, η οδός Φιλότα αρχίζει από την Ομόνια, από εκεί. Εδώ ήταν ο κινηματογράφος Όσκαρ. Εδώ, παιδιά, Όσκαρ λέγεται, να το, Όσκαρ. Όσκαρ. Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι για την Καβάλα,
Ποιο είναι ο λόγο, κύριε Γιώργο Μητυλινέο, να έρθει κάποιο στην Καβάλα να την απολαύσει? Πείτε μου ένα λόγο. Ο λόγο είναι ότι η Καβάλα είναι αμφιθεατρική. Μπράβο. Και συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, καλού ανθρώπου και ωραία μαγαζιά για διατροφή. Ωραία. Σα αρέσει που την καταγράφω σε βίντεο Street View, όλοι να την έχουμε ιστορικά τη επόμενη γενιά? Και μ' αρέσει και η εκπομπή σου. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να κάνει εγγραφή ο κόσμο, να κάνει εγγραφή στο κανάλι. Βεβαίως. Subscribe. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Λοιπόν, όποιο κάνει εγγραφή στο κανάλι, κερνάω υλικό καφέ, φραπέ, γαλλικό καπουτσίνο, σοκολάτα, κρέα σάντουιτς και τόστ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μητυλινιό που πήρε και βραβείο σε έκθεση φωτογραφίας. Σε έκθεση φωτογραφίας, παιδιά, ο Γιώργος Μητυλινιός με το πρώτο γυμνάσιο Καβάλας, νομίζω, είχε πάρει στο Λονδίνο. Μια έκθεση φωτογραφίας είχαν κάνει τα σχολεία και είχε πάρει βραβείο. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, subscribe στο κανάλι μου, όπως είπαμε. Ακούστε και τον Γιώργο Μητυλινιό. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Αυτό το κάνω με αγάπη για την πόλη μας, με αγάπη για την πόλη μας. Την Καβάλα, ωραία. Οδός Φιλελλήνων. Να, εδώ που σας είπα το πυρουέτ, εκεί πάνω είναι. Που χορεύουν τα παιδιά. Στείλτε κι εσείς να μάθουν χορό στα πυρουέτ. Παραδοσιακούς, όχι μπαλέτο, οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, εδώ είναι το λίγο από όλα το μαγαζί. Παιδιά, πολλά μαγαζιά στην Καβάλα. Ας τα καταγράψουμε κι αυτά, να θυμόμαστε πώς είναι η Καβάλα. Ωραία. Να δω το Μακεδονία Sport, όχι. Sport Vision. Εδώ είναι το ζυμωτό. Ζυμωτό τώρα. Τα έχω λάψει. Κοιτάξτε τι ωραία. Τέλεια. Όπου ζυμωτό. Ευχαριστούμε. Γεια. Ωραία. Παιδιά, η Πυρός άλλαξε όνομα. Έφυγε το μπανκ. Γιατί έφυγε το μπανκ? Πυρός τι. Πυρός τι. Πυρός τι. Σκέτο Πυρός τι είναι. Δείτε, παιδιά, και τα καταπαστέματα της Πυρός στην Παγκόσμια Τράπεζα. Πυρός 11.367. Τα υπογράφει Παπούλια Αλογοσκούβης Βασιλάκης. 11.000.000. Κάποτε εργαζόμουν για αυτή τη τράπεζα. Ωραία, παιδιά, άλλαξαν και τα ATM. Σκέτο Πυρός, κοιτά, σκέτο Πυρός. Πού πήγε το μπανκ? Να μας πούνε πού πήγε το μπανκ, τι είναι η Πυρός? Είναι τίποτα άλλο, είναι αρτοπείο, είναι η Πυρός, τι είναι? Ρούχα πουλάει, τι είναι? Τι Πυρός σκέτο? Πού είναι το μπανκ? Για ποιο λόγο έφυγε το μπανκ? Να μας πει ο κόσμος, γράψε κάτω στα σχόλια για ποιο λόγο έφυγε το μπανκ. Ο κόσμος τρώει εδώ πέρα. Παιδιά, νάτι, οδός Φιλότα, οδός Φιλότα, θα την ανεβούμε όλοι τώρα. Ωραία, εδώ πέρα ήταν το πρώην Αττικών, έχει χόρτα εδώ πέρα. Λοιπόν, οδός Ομονίας, πάμε εδώ, Τέο, όλα τα μαγαζιά. Εκεί, εδώ είναι η Ελπέντισον, ξεπέντισον. Ωραία, πάμε, οδός Φιλότα, νάτι. Οδός Φιλότα. Ο Φιλότας, παιδιά, ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Φιλότας. Στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Φιλότας. Κοιτάξτε τι ωραίος εικόνα σας προσφέρω. Α, και εδώ τι λέει? Αποστολική Εκκλησία. Τι λέει εδώ πέρα? Αποστολική Εκκλησία Ελεύθερωση. Πώς εδώ σε ελεύθερη. Ακόμα ένα δόγμα. Παιδιά, τέτοια δόγματα όπως αυτό εδώ πέρα, ξέρετε πόσα έχει στην Καβάλα. Πόσα δόγματα τέτοια στην Καβάλα. Στην Ελλάδα. Όλα χρηματοδοτείται από τα παγκόσμια ταμεία. Αρχηγή Εκκλησιών. Παίρνουν λεφτά. Ωραία. Εδώ είναι τα γραφεία του ΚΚΕ. Ωραία. Αδαμίδης κτλ. Εδώ πέρα, παιδιά, γραφεία του ΚΚΕ. Απινακίδα εκεί πάνω, να το δούμε. Πάμε. Να δούμε λίγο και εδώ πέρα. Ωραία, παιδιά, αυτό το ακατοίκητο. Να το έχουμε στην ιστορία. Ιστορική καταγραφή της πόλης μας. Και παιδιά, κοιτάξτε εδώ τα κάγκελα. Κοιτάξτε τα κάγκελα. Χρόνια έχουν αυτά τώρα. Πάνω από 100 χρόνια έχουν σίγουρα. Πάνω. Παιδιά, τα γραφεία του ΚΚΕ. Αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα να μου απαντήσουν οι σύντροφοι του ΚΚΕ για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Απαντήστε μου κάτω στα σχόλια, σύντροφοι του ΚΚΕ. Εσύ που ψήφισε ΚΚΕ, γράψε μου κάτω στα σχόλια τι είναι αυτό. Εντάξει, ωραία. Βρήκες απάντηση, Βρήκες απάντηση, τον είδες τον προπολογισμό? Εσύ που ψήφισες ΚΚΕ, τον βρήκες τον προπολογισμό? Τον είδες με τα 1.358 δις, Παιδιά, κοιτάξτε, από εκείνο εδώ Παύλου Μελά. Παύλου Μελά 30 είναι εκεί. Ωραία, και όλη η ιστορία της Καβάλας εδώ πέρα. Κινηματογράφος Αττικών, ΚΚΕ.
Για κοιτάξτε. Οδός Φιλότα. Ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φιλότας, όπως είπαμε. Αν δεν είπαμε, τώρα σας το λέμε. Το είπαμε, το είπαμε. Καπνομάγαζα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ίδρυση θέρμανση. Ουίλο, παιδιά, κοιτάξτε κάτι. Παλιά μαγαζιά. Εγγραφή στο κανάλι μου, subscribe. Φιλότα και Φωτήλα, Πώς ταιριάζει, αναγραμματισμός. Αλλά νομίζω, Φιλότα είναι με γιώτα, ενώ το Φωτήλα ήταν με ήτα. Ωραία. Οδός Ευγενή Ιορδάνου, από εκεί που ανεβαίνουν τα παιδιά. Οδός Ευγενή Ιορδάνου. Οδός Φιλότα. Νάτο, νάτο. Καινούρια πινακίδα σας έδειξα εκεί στο Κουκουέ. Πάρτε και μια παλιά. Οδός Φιλότα. Με ωμέγα. Ωραία, branding. Ωραία. Πάμε, ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. Ωραία, ευχαριστώ τα παιδιά που θα κάνουν εγγραφή, όπως μου εγγυηθήκανε, μου είπανε. Ωραία, Σελεύκο. Α, ο Φιλότας, το βασίλειο των Σελευκηδών. Ο Σελεύκος ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωραία. Και εδώ οι γατούλες, γεια. Ωραία. Υπέροχες γατούλες και ανεβαίνουμε. Ο Σελεύκος, ο αντίπατρος. Κι άλλοι, κι άλλοι. Εδώ, υπέροχο κανάλι. Να, μια γάτα από εκείνο το γραφείο βγαίνει. Ο αντίπατρος, ο Πτολεμαίος, ο Σέλευκος, ο Φιλότας, όλοι αυτοί ήταν στρατηγοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και τον Φιλότα νομίζω τον σκότωσε μαζί με τον πατέρα του Παρμενίοντα που πήγαινε να επαναστατήσουν κατά τον Αλέξανδρο. Για να του πάρουν την παγκοσμιοποίηση. Να ξέρετε, ο Αλέξανδρος ήταν ο μόνος παγκοσμιοποιητής, ο οποίος ένωσε όλη τη γη. Ο Αλέξανδρος. Και μετά με τα βασίλειά τους άρχισαν να διαχωρίζονται. Ωραία, οδός Φιλότα. Φιλότα, ωραία. Εδώ, Πτολεμαίο, Φιλότα, Σελεύκο. Κοίτα, όλοι οι στρατηγοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι εδώ πέρα. Αντιπάτριο είναι πιο πέρα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Ο Φιλότα και Πτολεμαίο βρισκόμαστε. Έγινε. Γεια σας, κυρία μου, γεια σας. Ωραίο σπίτι. Νεοκλασικό, παλιό. Ωραία, συνεχίζουμε. Και αυτό το παλιό το σπίτι το έχουμε και αλλιώς. Το έχουμε και έτσι. Πάμε, καθαρίσαν τα χόρτα εδώ πέρα. Άντε, επιτέλους, ρε παιδιά, εδώ είχε ένα σωρό χόρτα. Κάτι το κάνανε, με τσιμέντο, άντε, επιτέλους. Επιτέλους, παιδιά, έχω ένα βιντεάκι με αυτό το σπίτι που ήταν ερείπιο και πηγάδι και πηγάδι και μια γάτα. Παιδιά, το πηγάδι και η γάτα, να το. Το πηγάδι και η γάτα, οι φωτογραφίες της καβάλας παλιές, υπέροχες. Δείτε την καβάλα Street View. Γεια σου, κατούλα, και πιέζει νερό από το πηγάδι. Αλλά μην κατουρίσεις το πηγάδι, μην κατουρίσεις, εντάξει. Στο πηγάδι κατούρισα. Να λέει η γάτα, αυτό που λένε, στο πηγάδι κατούρισα. Στο πηγάδι κατούρισα, δεν λένε. Είναι αυτό. Και εγώ δεν έχω ψυχή να χαρώ αυτό. Να γευτώ αυτό. Να ευχαριστηθώ κι εγώ κάτι. Στο πηγάδι κατούρισα κι εγώ. Εγώ δεν έχω ψυχή να το χαρώ αυτό. Αυτή είναι η έκφραση στο πηγάδι κατούρισα. Ωραία. Συνεχίζουμε την οδό Φωτήλα. Συγγνώμη, Φιλότα. Φωτήλα, Φιτήλια. Πώς ταιριάζει. Κοιτάξτε εδώ σκαλάκια. Κοιτάξτε. Και εδώ ένα οικόπεδο. Παιδιά, αυτό τώρα για να χτιστεί πρέπει να έρθουν από πάνω, πρέπει να έρθουν τα φορτηγά για να αρχίζουν να σκάβουν και να χτυπάνε τα βράχια. Δύσκολο, Και φτάνουμε στην οδό Δράκοντος. Οδός Δράκοντος, να το. Οδός Δράκοντος. Λίγο, ας περπατήσουμε για λίγο τη Δράκοντος. Παιδιά, εδώ πέρα υπήρχε ένα μηχάνημα και χτυπούσε πριν καιρό και χτυπούσε και άνοιγε μέρος. Μήπως χτιζόταν καμιά πολυκατοικία, λέω εγώ, ή για πάρκινγκ. Να, παιδιά, από εδώ είναι η οδός Φιλελλήνων. Παιδιά, η οδός Φιλελλήνων κατεβαίνει έτσι. Κοίτα, Δράκοντος, κοίτα, παλιά σπίτια, κοιτάξτε, παλιά σπίτια. Και αυτή, παιδιά, είναι η οδός Φιλελλήνων. Εδώ, η οδός Φιλελλήνων που κατεβαίνει μέχρι την παραλία κάτω. Να και ο νικητής, παιδιά, να και ο νικητής. Ο νικητής, παιδιά, το πιο γρήγορο σκαρί της καβάλας. Νικητής. Ουραγός θα έπρεπε να λέγεται, ουραγός.
εκείνο το σπίτι του Χάρη με τις γάτες. Γεια σου Χάρη, subscribe στο κανάλι μου και εσείς παιδιά. Ωραία. Από εκεί αρχίζει, εδώ παλιά ήταν παιδιά, να, η τουαλέτα του σπιτιού, αυτή έμεινε. Ωραία. Από εδώ κατεβαίνει η οδός Φιλελλήνων που την έχω. Την έχω παιδιά, την κατεβαίνω από εδώ την οδό Φιλελλήνων και πάω μέχρι κάτω. Κενταύρο και Φιλελλήνων, πατήστε, πατήστε. Και εδώ παιδιά αυτό το χτίζανε για να ανοίξουν, για να κάνουν πάρκινγκ μάλλον, ε. Εδώ. Και κάνανε ένα πάρκινγκ μικρό, ίσα να χωράνε δύο αυτοκίνητα. Καλό και αυτό. Θα βρίσκουν πάρκινγκ στην οδό Δράκοντος. Ωραία. Δράκοντος είναι αυτή. Και πάμε συνέχεια τη Φιλότα. Να το. Φιλότα, στρατηγία Φιλότα. Ανεβαίνουμε από εδώ. Ω, παιδιά, να τα. Να τα. Να το και αυτό, κοιτάξτε. Αυτό περίεργο γιατί και αυτό. Να το, να το, εσύ, εσύ. Παιδιά, αυτά παίζουν, παίζουν. Υπέροχα γατάκια. Αυτό τρώει ψάρια, ψάρια και αυτή εκεί μέσα τρώει. Να τη. Άιτε. Αυτή το πήρε να το φάει εκεί. Ωραία. Παιδιά, ένα παλιό σπίτι εδώ στην οδό Δράκοντος. Ας το γυρίσουμε και αυτό. Δράκοντος. Ωραία, ευχαριστώ για το subscribe που θα κάνει εκείνος ο κύριος. Ευχαριστώ, φίλε. Μπράβο. Ανεβαίνουμε Φιλότα, ο στρατηγός. Παιδιά, ο στρατηγός Φιλότας, υπάρχει ένα μαγαζί με κουραμπιέδες και καρύδια, ξηρούς καρπούς, λάδι και τέτοια. Ο στρατηγός Φιλότας. Παιδιά, δεν θα πάω από εδώ. Να πάω από εδώ. Όχι, θα ανεβώ τα σκαλά και αυτά για πρώτη φορά. Επειδή τη Δράκοντος, τη Φιλότα την έχω κατεβαίνοντας, ας ανεβώ από εδώ αυτή τη φορά. Ας ανεβώ από εδώ και να υπερκεράσω τα κάγκελα. Ωχ, παιδιά, κοιτάξτε, παλιά σπίτια εδώ. Φιλότα 21. Νάτε, παιδιά, Φιλότα, νάτε, Φιλότα. Φιλότα, ω. Δεν ανεβήκαμε από εκεί. Πάμε από εδώ. Ωραία, πάμε. Ωραία. Παιδιά, αυτά τα καγκελάκια πήδησα τώρα. Και κοιτάξτε τα βράχια που είναι στα θεμέλια των περισσότερων πολυκατοικιών στην Καβάλα. Ωραία. Ακόμα μια φορά εγγραφή στο κανάλι μου εδώ με άσπρο φόντο. Εντάξει. Κάτω δεξιά subscribe. Κάτω δεξιά subscribe. Να το εκεί κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι ωραίος. Πάμε. Εδώ κοιτάξτε τι υπέροχες αυλές. Τι υπέροχες αυλές εδώ. Την οδό Φιλότα. Να και εδώ η Φεστίωνος. Να και εδώ η Φεστίωνος. Η Φεστίωνος. Παιδιά, την έχω. Την Ηφαισίωνος την έχω. Ξεκινάω από εδώ πέρα και νομίζω πάμε με την Νέστορος. Πατήστε Ηφαισίωνος και Νέστορος, νομίζω είναι η άλλη. Ηφαισίωνος και Βάρδα, Λεοχάρους. Με ποια είχα πάει, δεν θυμάμαι. Παιδιά, Ηφαισίωνος και Φιλότα ανεβαίνουμε. Το μαγαζί Φιλότα, όπως είπαμε, είναι του στρατηγός Φιλότας. Στην ταμπέλα που έχει κάτω στην παραλία ο φίλος μου Φιλότας που πουλάει τους κουραμπιέδες, τα λάδια και τους ξηρούς καρπούς στους τουρίστες. Ωραία, το κάστρο της Καβάλας εδώ πέρα. Ο νικητής και πίσω του το Παναγία. Το Παναγία Θάσος, το κόκκινο. Το κόκκινο είναι το Παναγία και μπροστά το μπλε και άσπρο είναι ο νικητής. Ή αλλιώς ουραγός. Γιατί αν ξεκινήσουν αυτά τα δύο μαζί, πρώτα θα φτάσει το Παναγία και μετά θα φτάσει ο νικητής. Και ας το λένε νικητή. Ωραία. Πάμε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε παιδιά, σκεπή. Σε αυτό το σπίτι στην οδό Φιλότα. Λίγο ακόμα και την τελειώνουμε την οδό Φιλότα. Τι έχουμε εδώ πέρα. Βράχια παντού. Αν θέλετε να κάνετε περπάτημα μέσα στους οδούς, να κατεβαίνετε σκαλιά, είναι ό,τι καλύτερο η Καβάλα. Η Καβάλα έχει τα περισσότερα σκαλάκια, είναι η πόλη με τα περισσότερα σκαλάκια. Λοιπόν, Φιλότα και Σάνης φτάσαμε. Και Σάνης. Εδώ, κοιτάξτε. Κοιτάξτε το ίδρυυση, το νερό. Λοιπόν, Εμμανουήλ Παπά. Εμμανουήλ Παπά. Και πάμε να τερματίσουμε την οδό Φιλότα. Νομίζω έχει και μία πάροδο. Λοιπόν, Κεσάνης είπαμε εδώ, Κεσάνης. Και σταματάει Κενταύρων η Φιλότα. Θα πάμε μέχρι την οδό Κενταύρων και μετά την πάροδο θα την κατεβούμε. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ πέρα, σπίτια. Και αυτό το ωραίο σήμα. Οδός Ιφηγενίας. Ιφηγένεια. Κεσάνης, Φιλότα ανεβήκαμε. Και δείτε και το κάστρο από εδώ. Από μια λεπτική γωνία πολύ ωραία. Το κάστρο της Καβάλας. Εδώ αυτό το τραπεζάκι. Κοιτάξτε τι ωραίο
το κάστρο, κοίτα, τραπεζάκι και κάστρο. Ω, πολύ ωραία εικόνα. Να ήταν παιδιά, σήμερα ήθελα να ήταν μπλε ουρανός, αλλά δεν είναι. Συγγνώμη γι' αυτό, ε. Πάντα με μπλε ουρανό το γυρίζω, αλλά τώρα, επειδή ήθελα δύο βιντεάκια οπωσδήποτε για το κανάλι μου, αποφάσισα να το γυρίσω εδώ την οδό Φιλότα και Φωτήλα, να το γυρίσω χωρίς. Από εδώ είναι η Πάροδος, ωραία. Πάμε. Πάμε όλη τη Φιλότα. Που δεν βγάζει πουθενά, όχι. Ωραία, συνεχίζουμε. Ω, τι έχουμε εδώ. Να το. Κάτι έχουμε. Ω, βαρέλι παλιό. Ω, από παιδιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Τι σπίτια εδώ πέρα, κοιτάξτε. Παλιά σπίτια. Ωραία. Οδός Σόλωνος και Κεσάνης είναι κάτω, να ξέρετε. Σόλωνος και Κεσάνης. Εδώ ένα σωρό γάτες, μια φορά 14 γάτες είχαμε τρεις ή 17. Πόσες ήταν, εδώ ένα παλιό σπίτι, με τρώγανε. Ωραία, οδός Φιλότα, εδώ τελειώνει οδός Φιλότα. Αδιέξοδος. Αδιέξοδο. Πάνω. Εδώ έχουμε Σόλωνος, Μιστρά, Φέδρας κτλ. Κτλ. Παλιό σπίτι. Ωραία. Θα τερματίσουμε τώρα αυτή την οδό. Οδό Φιλότα. Παλιό σπίτι εδώ, πολύ ωραίο. Οδό Φιλότα μέχρι εδώ φτάνει. 992. Και νομίζω πάει μέχρι εκεί. Ιφηγενίας και Φιλότα. Και Πάροδος Φιλότα. Όπως τη λέει. Ακόμα ένα παλιό σπίτι. Ένας μου λέει, δείχνει λέει την ασχήμα της Καβάλας στα παλιά σπίτια. Όχι κύριε. Ιστορική καταγραφή της πόλης κάνω. Εδώ. Και τα βλέπουν και παξίδες. Όποιος είναι παξίδες να εγγραφεί στο κανάλι μου τώρα. Είσαι παξίδες, εγγραφεί στο κανάλι μου τώρα. Ω, δρομάκι αδιέξοδο. Κάπου πάει και αυτό. Κάπου πάει, μάλιστα. Να το κατεβούμε. Άντε. Ας κατεβούμε σε λίγο. Ωραία. Κάπου εδώ. Να το, Φιλότα 35, παιδιά. Φιλότα 35 είναι εδώ. Ωραία. Το πρώτο γυμνάσιο. Παιδιά, το πρώτο γυμνάσιο φαίνεται από εδώ. Τέλειο. Τέλειο και το κάστρο και το παλιό σπίτι. Και οδός Κενταύρων. Κενταύρων και αυτό το αδιέξοδο. Λοιπόν, να δούμε το Κενταύρων. Κενταύρων δεν πάμε. Τερματίσαμε το Φιλότα μέχρι εδώ. Και πάμε λίγο να δούμε και από εδώ που πάει. Έχει κάτι στενάκι νομίζω από εδώ. Εντάξει, ας τα γυρίσουμε και αυτά. Θα θυμόμαστε. Από εδώ βγάζει Βερονίκης και Λυσιμάχου νομίζω. Ωραία. Και από εδώ βγάζει στο Ιφηγένειας και από εδώ. Ιφηγένειας. Τέλος πάντων, να το πάμε. Δεν το πήγα ποτέ. Α, και από εδώ βγάζει. Ωραία, ωραία. Ωραία. Ας πάω μέχρι Ιφηγένειας και να έρθω και να το τελειώσω. Εδώ κάπου σε μια πολυκατοικία κάπου θα οδηγεί γι' αυτό. Ωραία. Νομίζω αδιέξοδο είναι. Ωραία. Οδός Φιλότα είναι αυτή ή Πάροδος. Πάροδος, Πάροδος. Πάροδος Φιλότα. Ωραία. Και βγαίνουμε Ιφηγένειας. Ιφηγένειας. Αυτό το παρκάκι το έχω παιδιά. Κατεβαίνω με Μανολή Παπά και Εφέσου. Βιντεάκι. Ωραία. Και εδώ να τελειώσουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα την Πάροδο Ιφηγένειας να τελειώσουμε όλη την όλη την οδό Φιλότα. Γεια σας. Γεια σας. Ωραία. Οδός Φιλότα. Πάροδος Φιλότα, όπως μας είπε εδώ η κυρία. Να πάμε λίγο να δούμε και από εδώ. Α, βγάζει ένα παρκάκι από εδώ. Θα σου πω, παιδιά, αυτούς τους παρόδους θα τους γυρίσω. Ναι, ρε καμωτά. Δεν ξέρω, το έχω από εδώ. Δεν το έχω. Βερονίκης, Λυσιμάχου. Ναι, ναι. Ξεκινάω ένα βιντεάκι μου, παιδιά, από εδώ. Τέλος πάντων, και Βερονίκης, τέλος πάντων, από εδώ. Δεν το έχω γυρίσει αυτό το βιντεάκι. Αυτή την παρόδο δεν την έχω. Ωραία, τη γυρίζω τώρα. Νομίζω ότι την έχω Μιστρά. Πώς λέτε, ίσως να είναι η οδός Μιστρά αυτή. Δεν γράφει κάπου. Όχι, παιδιά. Δεν την έχω αυτή την οδό. Δεν την έχω.
Ωραία. Γιατί άμα ήταν, θα έγραφε κάτι. Μιστρά. Όχι, η Μιστρά είναι πιο κάτω. Και η Τέναρο πιο κάτω. Και η Σέλωνος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από εδώ ήρθαμε προηγουμένως. Και πάμε τώρα από εδώ. Ωραία. Το κανάλι μου έχει και τους παρόντους και τα διέξοδα και τα σκαλάκια. Η Google Earth δεν τα έχει. Γι' αυτό κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και απολαύστε την Καβάλα Street View. Περπατώντας. Ωραία, ξαναβήκαμε στην οδό Φιλότα. Από εδώ κατεβήκαμε, δηλαδή κάναμε το γύρο. Κάναμε το γύρο έτσι. Πήγαμε λίγο και στα στενάκια, Πάροδος Φιλότα. Και πάμε να τερματίσουμε το σημερινό βιντεάκι. Οδός Κεντάβρων εκεί πέρα. Και πάμε να το τερματίσουμε από εδώ. Κοιτάξτε, από αυτό εδώ το σπίτι να δούμε. Αν βγάζει κάπου, καλώς. Αν όχι, σταματάμε το βιντεάκι στον ήλιο. Ωραία, κοιτάξτε εδώ πέρα, κοιτάξτε. Υπέροχα. Παλιό παντζούρι, σπασμένο. Εδώ. Εδώ, κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε. Αφεύγει το ferryboat, ακούστηκε να φεύγει το ferryboat. Α, θα το δούμε από εδώ. Αν δεν το δούμε, παιδιά, φεύγει το ferryboat. Παιδιά, κοιτάξτε, πάμε μια πολύ ωραία κάνα της Καβάλας. Κοίτα, το ferryboat και πολύ ωραία. Αυτή, λοιπόν, πάμε και από εδώ. Παλιά πόρτα. Και κεραμίδια. Παιδιά, νομίζω δεν πρέπει να κατέβηκα ποτέ από εδώ. Όχι. Ποτέ δεν κατέβηκα. Κοιτάξτε και αυτό το παλιό το σπίτι. Ωραία. Από εδώ, να. Από εδώ κατεβήκαμε, ωραία. Από εδώ κατεβήκαμε, παιδιά. Και από εδώ κατεβήκαμε. Και συνεχίζουμε. Απάροδος Φιλότα 5. Απάροδος. Βγάζει από εκεί. Μπορεί κάπου να βγάζει, ρε. Για να δούμε. Απάροδος και αδιέξοδα. Βγάζει, βγάζει! Σόπα ρε! Κοίτα παιδιά, από πού σας έφερα τώρα. Κοίτα, Πάροδος Φιλότα. Θα τρελαθώ. Να, από εδώ που ήταν. Ναι ρε παιδιά, αρέσει. Από εδώ ήρθα και έπρεπε να συνεχίσω από εδώ. Νόμιζα που ήταν αδιέξοδο. Ακόμα δεν ήταν. Κοίτατε, Σόλωνος από κάτω και Φέδρας. Άρα πηγαίνει και από εδώ. Να τα βράχια. Τρύπες εδώ πέρα, τρύπες. Τάκ, τρύπες. Ωραία, Πάροδος Φιλότα 5. Όπως λέει, και πάμε να τερματίσουμε το σημερινό μας βιντεάκι με αυτούς τους παρόδους που με κούρασαν, παιδιά. Με κούρασαν, παιδιά, αυτοί οι παρόδοι. Με κούρασαν. Ωραία. Ωραία. Ροξάνης, μήπως βγήκα. Νομίζω Ροξάνης πρέπει να βγήκα, παιδιά. Ροξάνης. Ωραία. Την έχω εδώ πέρα. Ωραία, γεια σας. Αυτή είναι η Ροξάνης ή Κεσάνης. Ναι. Συγγνώμη, είναι Κεσάνης που βγήκαμε προηγουμένως από εκεί πέρα. Ωραία. Άρα αυτή είναι η γεια. Κατεβήκαμε από εδώ και. Ωραία. Και δεν συνεχίζω από κάτω. Εδώ έχει γάτες και σκύλους. Ωραία. Πολύ ωραία. Και παλιά σπίτια εδώ. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να τερματίσουμε το σημερινό βιντεάκι με αυτό εδώ το παλιό το σπίτι. Και το κάστρο. Να το και το κάστρο. Ωραία. Ναι. Από εδώ. Από εδώ το κατέβηκα αυτό. Είναι οδός Μιστρά. Ναι. Την οδό Μιστρά την έχω. Ωραία. Οδός Μιστρά και Κεσάνης. Ωραία. Αυτή είναι οδός Κεσάνης. Και αυτή είναι οδός Μιστρά που κατεβαίνει κάτω και την έχω ολόκληρη. Ωραία. Αφού τα έχω, ωραία. Ελληνική σημεία, παιδιά. Ελληνική σημεία. Ελληνικά καταπιστέματα. Δείτε τα. Και με φόντο το κάστρο και τον ουρανό. Σας παραπέμπτω σε αυτή την κάμα. Και τα δύο καμινάδες, παλιά και σύγχρονη. Και το κάστρο στο βάθος. Ωραία. Πάμε τώρα εκεί στον ήλιο. Να σας παραπέμψω στον ήλιο και στο φως στην αποκάλυψη των ελληνικών καταπιστευάτων 2,33 για τους Δήμους. Παιδιά, δείτε πρώτα τα 2,33 για τους Δήμους και δεύτερον τα 600 δις με το νέο σχέδιο μας για την Ελλάδα και τα 600 δις να μην πτωχεύσει ποτέ η χώρα μας. Δεν θα πτωχεύσει ποτέ ξανά η χώρα μας. Εντάξει. Δες τα βιντεάκια τώρα. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Artemis Ora στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Artemis Oras καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας.
Με απλά λόγια, στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Όρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Όρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Όρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μία φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Όρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Όρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Όρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Όρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής κοινής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμις Όρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος.
Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμης Όρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμης Όρας, δυνάμια μετακλή του πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμης Όρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξωδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμης Όρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των 2 ώρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αδωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμη Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν 2 τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί, θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Όρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι. Και λέει, κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η αφόρση είναι τα απόπλακα για αυτούς. Η σημερινή αφόρση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Αφού σας τα έδωσα. Γιατί δεν τα πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, όπως ψάχνατε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα δάνεια. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αφόρση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της Γαίας. Η μόνη λύση.
2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμις Όρας σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. ...325 μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμις Όρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμις Όρα μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμις Όρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, Πρόεδρο της Αμερικής, στον αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, Πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα με ποσό που ανέρχεται στα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αρτέμις Όρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης.